πήρε απόψε μια πολύ σημαντική εκδήλωση στο κλείσιμο του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται εδώ και 3 χρόνια με τη στήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, μεταξύ του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Ελληνικών Επιστημών, το Κέντρο Ισότητας και Διαφορετικότητας της Νορβηγίας και το Συνδέσμου Κακοποιημένων Γυναικών, Γυναικείων Σωματείων. 1 στα 3 παιδιά σήμερα έχει δεχτεί διαδικτυακό εκφοβισμό, αρνητικά σχόλια τα οποία το απορρίπτουν, το αποδυναμώνουν και το κάνουν να αρνείται την σχολική διαδικασία πολλές φορές, γιατί νιώθει απόρριψη, και αυτό μέσω του διαδικτύου. Ξέρετε, σήμερα είναι σημαντικός κοινωνικοποιητικός φορέας τα μέσα, η τεχνολογία δηλαδή, εκεί που το οικογενειακό πλαίσιο πρωτοστατούσε ως κοινωνικοποιητικός φορέας και μετά το σχολείο. Σήμερα φαίνεται ότι ο διαδικτυακός δάσκαλος επιδρά πολύ σημαντικά στα παιδιά μας. Γι' αυτό και οι σχολές γονέων, τα σεμινάρια, οτιδήποτε έχει να κάνει με το ψηφιακό εγγραμματισμό, είναι σημαντική πληροφόρηση μέσω αυτών. Αυτά θα παρουσιαστούν σήμερα, τα αποτελέσματα της συσχέτισης αυτής της πληροφόρησης με τη υποστήριξη και αντιμετώπιση των φαινομένων, και οι 4 φορείς έχουν συμβάλει σε αυτό. Έχουμε κάνει αρκετές ομιλίες όπου οι γονείς είναι ενημερωμένοι και μπορούν να πούν και εκείνοι από την πλευρά τους πόσο έχουν νιώσει την υποστήριξη από εμάς, σαν φορείς που τους έχουμε δώσει την πληροφόρηση και τη γνώση. Και νομίζω ότι καθημερινά θα πρέπει να έχουν την ενασχόληση, την επικοινωνία με τα παιδιά τους, τους διάβλους επικοινωνίας και την ενεργητική ακρόαση. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα εκπαιδευτήκανε μέσω από τις δράσεις που κάναμε, ώστε να προλαμβάνουν τέτοια περιστατικά. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα, αφού η οικογένεια είναι αυτή που συμβάλλει και στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση, και η δική μου εισήγηση έχει αυτό το περιεχόμενο απόψε, αφού η ενδυνάμωση της οικογένειας συμβάλλει ώστε να βελτιωθούν οι παράγοντες που θα επιδράσουν στην διαδικτυακή βία. Όσο ενημερωμένη είναι η οικογένεια, τόσο καλύτερα και νωρίτερα μπορεί να προλάβει φαινόμενα διαδικτυακής βίας, να δυναμώσει τα παιδιά με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, ώστε και τον εαυτό τους να σέβονται, αλλά και τους διαδικτυακούς φίλους τους, προκειμένου να μην συμβαίνουν αυτά που μας ανησυχούν καθημερινά στα μίντια. We're gonna speak about cyber violence. Θα μιλήσουμε γενικότερα για το τι ορίζουμε ως διαδικτυακή παρενόχληση και βία, ποια είναι τα χαρακτηριστικά με τις σημερινές ορολογίες, τι δουλειά έχει γίνει στο πλαίσιο του SafeNet, και θα πούμε και κάποια γενικότερα στατιστικά στοιχεία για την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Μας είπε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε σε μία λέξη και σε μία πρόταση τις διαφορές που εμφανίζει το θέμα της διαδικτυακής βίας στην Ελλάδα και στην Νορβηγία. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που αφορά περισσότερο τις νεαρότερες ηλικίες. Ο Κύριλ μας είπε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανάγκη να γίνει γνωστό, και κυρίως σε σχέση με την έννοια του φίλου. Cyber violence is an issue, and gender aspect is important and critical aspect of the cyber violence. Εδώ και πολύ καιρό και πολλά χρόνια ασχολούμαστε με το φαινόμενο της έμφυλης βίας μέσω διαδικτύου. Το έργο SafeNet είναι μια φυσιολογική εξέλιξη όλων των δράσεων που τρέχουμε. Σήμερα τι θέλουμε; Θέλουμε να μιλήσουμε στους εκπαιδευτικούς, θέλουμε να μιλήσουμε στους γονείς, στα παιδιά, και βεβαίως να δώσουμε και τα βραβεία στα παιδιά τα οποία κινητοποιήθηκαν για την καμπάνια, η οποία θα τρέξει για την ευαισθητοποίηση των παιδιών.